Να πούμε πως διαιτητής του αγώνα είναι ο Ηλίας Κουνελές, βραβευμένος και από την Ένωση Αθλητικών Γράφων Κύπρο, μαζί του Μαρός Αθανασίου και Σάμψον Κοσμίδης. Πρώτη κατοχή για τον Απόλλωνα, με τον Άκουα να πηγαίνει στον drive, καλάθι, με 2-0 προηγούνται οι Γαλάζιοι. Γεωργίου τώρα, Αρμακόλας, χρησιμοποίησε πολύ ωραία το σώμα του, Μπιουκάναν. Το τρίποντο είναι εύστοχο. Εντάξει, βλέπεις, έχει παίξει πολύ γάρια με ο Απόλλωνας και στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα στη δεύτερη τα σκόραρε. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτός ο παίχτης είναι... από το πουθενά μπορεί να βρει το καλάθι. Βλέπεις, πάνε δύο παίχτες πάνω στο Μπιουκάνα. Δεν το εκμεταλλευτήκαν εγώ. Γεωργίου αστόχησε. Ωραία προσπάθεια τώρα από τον Ηλιάδη που θα δοκιμάσει για τρεις. Είναι εύστοχος. Εντάξει, βλέπεις ότι αυτά τα σου είναι και σου. Άκουα. Ο Waterman, ωραίο το screen, θα πάρει μπάλα. Το τρίποντο του Παντούρη είναι εύστοχο. Πάλι στο κεντρικό πιερόλ, τώρα αυτή τη φορά έκλεισαν. Άστοχος, rebound από τον Παντούρη, νέα προσπάθεια, δεν έχει περάσει μπάλα. Ο Άκουα θα δοκιμάσει, είναι εύστοχος. Εδώ πληρωνία, το χαμηλό σχήμα. Η άλλη θέλει να απαντήσει άμεσα με Χέντερσον, άφησε στον Άβερετ. Ωραία συνεργασία. Με το ταμπλό θα έρθει το καλάθι για τον Χέντερσον. Για τον Άκουα, συνεργασία με Χατζικοστά. Εδώ βλέπουμε μια ζώνη 2-3 από την ΑΕΛ. Rebound από τον Απόλλωνα, από τον Χατζικοστά. Λοϊζίδης. Ξανά στον Χατζικοστά, είναι εύστοχος. Στην τρίτη προσπάθεια έχω την εντύπωση παίρνει και αυτό την απαραίτητη αναζωγόνηση ψυχολογικά από το τρίποντο. Και έχουμε φάουλ. Ο Κώστα Απόλλωνα βλέποντας και την άμυνα ζώνης θα ρίχνει στο παιχνίδι σε τον Στέφανο Λιάδη, το βλέπουμε τώρα που είναι στην αλλαγή για να εκμεταλλευτεί και το μακρινό σουτ ξανά. Έχει ανοίξει κάπως το παιχνίδι, έχει γίνει λίγο πιο γρήγορο τώρα. 4:50 πριν την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου, Atway έξω για τον Χατζικόστα το σουτ, νέο τρίποντο από τον Χατζικόστα. Χέντερσον για Μάριο Γεωργίου και τώρα ο Άβερετ. Το σούτ του είναι άστοχο, rebound όμως από τον Τίνγκα, παλικαρίσιο. Γεωργίου θα πάει φάουλ μαζί με το καλάθι. Θα τελειώσει ο Waterman, όχι rebound για την ΑΕΛ. Και τώρα το fast break έρχεται με τον Χέντερσον να έχει εύκολο έργο να σκοράρει και θα κατεβάσει. Ο Μπιουκάναν θα πάρει μπάλα από την πίεση του Άκουα. Θα πάει στο drive, πήρε την baseline, εκτός τώρα για τον Αρμακόλα. Και τρίποντο που επιχείρησε ο Χέντερσον είναι εύστοχος. Είπαμε, πολλές φορές λειτουργεί σαν προπονητής εντός του παρκέ. Εδώ έρχεται το stop από τον Άκουα όμως. Το rebound είναι για την ομάδα της ΑΕΛ από τον Γιάρμπρου που... Ναι, είναι σημαντικό γιατί εντάξει, είναι playoffs και το παιχνίδι το δεύτερο είναι σε λίγες μέρες, οπότε είναι ένα πλεονέκτημα αυτό για την ομάδα να μπορεί να ξεκουράσει τους καλαθοριστές του. Το shoot άστοχο, rebound για τον Απόλλωνα με τον Χατζικόστα, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή μέρα. Μίτσελ. Καλάθι και φάουλ για τον Μίτσελ. Είναι πολύ αθλητικός ο συγκεκριμένος. Μίτσελ από μέσα απόσταση εύστοχος. Συνεχίζει στο ίδιο θετικό μοτίβο και ο Ντέιον Μίτσελ. Μπιουκάναν προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Μια φάση που θύμισε την προηγούμενη. Εύστοχος για τρεις. Από την πίεση του Αρμακόλα. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, ο Γεωργίου είναι τώρα στην επιτήρησή του, το τρίποντο άστοχο που έγινε από τον Ιωαννίδη, νέο από τον Ηλιάδη, μέσα από πολύ μακρινή απόσταση. Η διαφορά στο συν 35 και πάλι. Τρίποντο από τον Άβερετ. Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε, νομίζω από την ώρα που και οι δύο προπονητές έχουν ρίξει μέσα τους νεαρούς.
το κάνει respect. Θεωρώ ότι η διαφορά δεν έχει τόσο σημασία όσο η νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι